στις 27 Δεκεμβρίου και αν θα δουν στους λογαριασμούς τους το δώρο Χριστουγέννων που προβλέπεται από το Ταμείο Ανεργίας της ΔΥΠΑ πολύ ξενοδοχό υπάλληλοι του νομού Ηρακλείου. Παρά το γεγονό πω υπήρχε σαφή δέσμευση από πλευρά τη πολιτεία πω το δώρο θα καταβληθεί στου δικαιούχου πριν από τα Χριστούγεννα, αρκετοί ξενοδοχό υπάλληλοι δεν το είδαν να πιστώνεται στου λογαριασμού του. Ενώ είχε, είχαν πει ότι θα γίνει η προπληρωμή του δώρου από 4 Δεκεμβρίου Μπήκαν ένα μέρο χρήματα, αλλά δυστυχώ μέχρι και σήμερα, ενώ έχουν βγει, έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσει επιδότηση και έχουν καταβληθεί τα επιδόματα ανεργία, δεν έχει καταβληθεί. Το δώρο του Χριστουγέννου. Όπω τονίζει μάλιστα σε ανακοίνωσή τη η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, από τη μια υποστελεχωμένε υπηρεσίε τη ΔΥΠΑ και από την άλλη ο μεγάλο όγκο δουλειά που υπάρχει μετά τη λήξη τη τουριστική σεζόν ανάγκασε αρκετού εποχικού εργαζόμενου κυρίω να μείνουν χωρί τα λεφτά του Ταμείου τι μέρε των γιορτών και ενώ ήδη έχουν μείνει χωρί Ταμείο από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η σεζόν. Κάποιοι επίση για μία ακόμα χρονιά συνεχίζουν να μένουν χωρί καθόλου επίδομα λόγω του απαράδεκτου μέτρου τη εποχικότητα. Επιχειρήσεων, που του αφήνει εκτό, άσχετα να έχουν δουλέψει κατά την τουριστική περίοδο. Εδώ βλέπουμε ότι το ίδιο το κράτο δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασία που λέει ότι η καταλητική ημερομηνία για να δοθεί το δώρο είναι 21 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι οι εργοδότε που και φέτο αγνόησαν την ομοθεσία και δεν κατέθεσαν το δώρο Χριστουγέννων στου εργαζόμενου του έω την καταληκτική ημερομηνία. Έχει υποχρέωση ο εργοδότης να το καταβάλει μέχρι και στις 21 Δεκεμβρίου, να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι όποια συμφωνία και να έχουν κάνει είναι άκερη. Από εκεί και μετά εμείς έχουμε κινήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που προβλέπεται από την νομοθεσία. Το έχουμε καταγγείλει στην υποθεώρηση εργασίας που το σώστε να τρέξει και η διαδικασία του αυτοφόρου. Θέλω να καταγγείλω την ασυνέπεια που διακρίνει και φέτο κάποιου εργοδότε και μα αναγκάζει να κάνουμε το αυτονόητο να υπογράφουμε διαδικασίε αυτοφόρου για τη μη καταβολή των δώρων. Στο μεταξύ και φέτο, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στάθηκε αλληλέγγυο στου εργαζόμενου που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα αυτέ τι γιορτινέ ημέρε. Διανέμοντα αγαθά για το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι. Το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Ομού Ερακλείου βοηθάει του συνάδελφου ξενοδοχουπάλληλου, οι οποίοι έχουν ανάγκη, όπω είναι μονογονεϊκέ οικογένειε, πολίτεκνοι και άτομα με αμαία στα σπίτια του. Έτσι και φέτο, μοιράσαμε στι οικογένειε που ξέρουμε ότι έχουν θέμα επιβίωση, δώσαμε αυτά που δίνουμε κάθε χρόνο, ώστε να περάσουν και οι οικογένειε αυτέ όσο μπορούν καλύτερα.